Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτούς τους 7 μήνες διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία γίναμε μάρτυρες σωρίας παραβιάσεων και αυθαιρεσιών από τη μεριά της ελληνικής αστυνομίας, με πρόσχημα πάντα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι έχουμε μία εκτεταμένη ανομία και παρανομία. Ευθύς εξ αρχής είδαμε την προσπάθεια ενοχοποίησης ακρογωνιαίων λίθων της δημοκρατίας της δικιάς μας, της χώρας μας. Ενώ το άσυλο, το πανεπιστημιακό άσυλο, ευθύς εξ αρχής ενοχοποιήθηκε το φοιτητικό κίνημα η νεολαία ότι τα πανεπιστήμια είναι άντρο παρανομίας, ανομίας κλπ. Αυτό πέρασε και στο οικογενειακό άσυλο, όπως είδαμε στο Κουκάκι. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω κάτι παρενθετικά. Επειδή ζω στο Κουκάκι από το 1993, ποτέ μα ποτέ, παρά τη μικρή ή λίγο μεγαλύτερη εγκληματικότητα που είχε όπως όλες οι γειτονιές της Αθήνας, δεν αισθανθήκαμε ανασφαλείς στη γειτονιά μας. Αισθανθήκαμε ξαφνικά ανασφαλείς αυτούς τους τελευταίους μήνες, ειδικά με τις επιχειρήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα που κάνατε αυτή την περίοδο. Είναι όμως αυτά γεγονότα που αφορούν μόνο μία πολιτική της αστυνομίας, είναι ξεκομμένα δηλαδή μία πολιτική του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και όχι της αστυνομίας, ή εντάσσονται σε μία άλλη γενικότερη φιλοσοφία διακυβέρνησης, γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω εδώ τη γαλάζια υποκουλτούρα που διέπει τη δεξιά εδώ και πολλές δεκαετίες να έρχεται στην επιφάνεια και επικαιροποιείται με νέου τύπου διακυβέρνηση που βλέπουμε σε άλλες περιοχές του κόσμου και της Ευρώπης. Ποια είναι αυτή? Τα δικαιώματα είναι παράλογες πολυτέλειες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα καταρχάς και στη συνέχεια και από κάτω, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο, τα κοινωνικά δικαιώματα. Περνάμε λοιπόν από την αρχή της νομιμότητας που διέπει το κράτος δικαίου στην αρχή της σκοπιμότητας. Πάντα υπάρχει μία απειλή. Πάντα υπάρχει ένας εχθρός, εσωτερικός ή εξωτερικός. Το είδαμε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στο θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Σας παρακαλώ, η ρητορική του είναι εισβολής αυτοί οι άνθρωποι για ένα φαινόμενο πολύπλοκο, σύνθετο με βαθιές αιτίες που δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας. Η εισβολής ή δάκτυλος της Τουρκίας. Τι μπορεί να σημαίνει? Παραδημιουργία μετόπων μέσα στην κοινωνία, όπου η αστυνομία πρέπει να λειτουργήσει ως συγκρουσιακός παράγοντας ανάμεσα σε μέτωπα και όχι ως παράγοντας πρόληψης και κοινωνικής ειρήνης. Τι μπορεί άλλο να σημαίνει όταν σπήρησα διέξοδο και μίσος στην κοινωνία, γιατί αυτό έχει γίνει στη Λέσβο, τι μπορεί άλλο να σημαίνει από το εκτρέφεις αντικοινωνικές συμπεριφορές και ακροδεξιές συμπεριφορές που το είδαμε. Η Λέσβος από σημείο αναφοράς αλληλεγγύης και ανθρωπιάς μετατρέπεται ξαφνικά σε σημείο ακροδεξιάς πολιτικής και ρητορικής. Βάζουμε λοιπόν την αστυνομία σε μία ρητορική μετόπων ξαφνικά. Μέτωπο με τα πανεπιστήμια, τι υπέκρυπτε αυτό? Γιατί είπα, τα δικαιώματα είναι αδιαίρετα, ανθρώπινα και κοινωνικά. Υπέκρυπτε βέβαια την εξίσωση των πανεπιστημιακών πτυχίων με τα κολέγια. Θα μπορούσε να υπάρξει αντίδραση στο πανεπιστήμιο. Αν υπάρξει αντίδραση, είναι άντρο ανομίας, βέβαια. Το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αστυνομία επωφελείται. Είναι υπέρ της αστυνομίας όλη αυτή η ρητορική, γιατί ας πάρουμε και την άλλη μεριά. Σε καμία περίπτωση. Από ό,τι είδαμε, το περίφημο επιτελικό κράτος ακούμπησε και την ίδια την αστυνομία. Ξαφνικά μετατίθενται για λόγους ρεβανσισμού και κομματικούς άνθρωποι, διαγωνισμοί οι οποίοι είχαν προκηρυχθεί, μίλησαν οι προηγούμενοι ο Ραγκούσης και οι Γεροβασίλη για τις ταυτότητες, αυτοί τεινάσσονται στον αέρα.
κόβονται σώματα, επιδόματα, σώματα τα οποία έκαναν περιπολίες κλπ. Μεταφέρεται το έγκλημα σε άλλες περιοχές και διάφορα τέτοια. Βλέπουμε δηλαδή μία αναποτελεσματικότητα και ενώ ο αστυνομικός έχει ανάγκη την κοινωνική συνένεση ως προστάτης των δικαιωμάτων και της ασφάλειας, γίνεται σιγά σιγά εχθρός της κοινωνίας ή πρέπει να είναι με ένα μέρος της κοινωνίας, κάποιος που θέλετε εσείς. Θα κλείσω για να μιλήσω και στη δευτερολογία μου λέγοντας ένα πράγμα. Δεν θα επιτρέψουμε, όσο και να προσπαθείτε να κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ ως υποκινητή τρομοκρατικών ενεργειών ή μπαχαλάκιδων ή ανομιών, δεν θα επιτρέψουμε η αρχή της σκοπιμότητας να υπερκεράσει την αρχή της νομιμότητας. Το κράτος δικαίου δεν είναι μια ρητορική υπεκφυγή. Είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός έχει το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δικαίωμα στην ασφάλεια, ναι.